δίνουν καταστάσεις για χρέη από 500 ευρώ να μην περάσει όλοι στον αγώνα. Με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από 1η Μάη αρχίζουν οι καταστάσεις για χρέη σε δήμους από 500 ευρώ. Είναι επικίνδυνη απόφαση για την πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών αφού οι καταστάσεις σε δημόσιο και δήμους ξεκινούν. Πριν λίγο καιρό, όπως γνωρίζετε, τα σωματεία της Νέας Μεσοπάμπης είχαμε κάνει μια διαμαρτυρία στην εφορία για ότι ξεκινούν τα χρέη, καταστάσεις για χρέη προς το δημόσιο. Είναι γεγονός. Από 1η Μάη, με ψήφιση νομοσχεδίου, ξεκινάνε λοιπόν και έχουν τη δυνατότητα και οι Δήμοι μαζί με το δημόσιο να κάνουν καταστάσεις για πληστηριανούς πάνω από 500 ευρώ. Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της ΑΝΕΛ, η οποία το πέρασε και αυτά τα παραμύθια τα οποία λένε από 90.000 και πάνω είναι υποσχέσεις. Θα ξεκινήσουν για να μην υπάρχουν αντιδράσεις από τις 90.000, αλλά το νομοσχέδιο δεν λέει για ένα ποσό από 90.000 και πάνω. Το νομοσχέδιο είναι ξεκάθαρο από 500 ευρώ. Σήμερα λοιπόν πάρα πολλοί δημότες μας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν, το γνωρίζουμε όλοι, ότι έχει στείλει ο Δήμος δεσμεύσει αφημί στην εφορία και έχει βεβαιώσει χρέη υποτιτών που έχουν να κάνουν με δημοτικά τέλη, έχουν να κάνουν με κλήσεις από τη δημοτική αστυνομία, έχουν να κάνουν με διάφορα τέλος πάντων τέλη από το Δήμο. Και φυσικά, εγώ επειδή γνωρίζω ότι είμαι και στο Σωματείο Εργαζομένων του ΔΕΙΑΚ Πρόεδρος, έχουμε καταγγείλει και έχουμε βγάλει ανακοινώσεις ότι έχουν στείλει και αφημί για χρέη και από τους, για το νερό. Τραπεζοκαθίσματα. Γνωρίζετε μικροεπαγγελματίες τι έχουν να τραβήξουν και υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι γνωστούν. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα αύριο το πρωί να ξεκινήσουν. Εμείς τι λέμε, να μην σταθεί ο κ. Δημάρχης, γιατί άμα πάτε πάνω είναι αυτό που πάντα λέει. Εγώ τι να κάνω, εφαρμόζω τους νόμους. Και είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει πλέον τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει τοπική διοίκηση. Είναι ένα υποκατάστημα του κράτους το οποίο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά εφαρμόζει τους νόμους. Έχουν τεράστια ευθύνη, έχουν συνενέσει από την πολιτική. Εμείς λέμε να μην την εφαρμόσουν και ή τουλάχιστον στο κάτω-κάτω της γραφής να κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο και να πάρουν αποφάσεις. Και μάλιστα έχουμε και συγκεκριμένη πρόταση, τουλάχιστον αυτοί που είναι στο κοινωνικό πατοπολείο, αυτοί που είναι μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί που εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν και τους ξέρουν. Είναι συγκεκριμένο, μην πείτε δηλαδή ότι δεν μπορεί να τους γνωρίσει. Αυτούς να τους απαλλάξουν. Να μπορέσει δηλαδή τέλος πάντων να μην στραβεί όλη αυτή η πολιτική, γιατί εμείς είμαστε σίγουροι από μέχρι 3.000 είναι πάρα πολύ. Το 80% των οφειλών είναι μέχρι 3.000 ευρώ. Ξέρουμε δηλαδή σε ποιους απευθύνονται. Οι μεγαλοφιλέτες πάντα βρίσκουν τον τρόπο μέσα από αυτό το άδικο σύστημα το οποίο λέμε να υπερφέρουν. Στο τέλος θα κρατήσουν να το πιάσουν οι μικροί.